Κύριε Αλέπη, θα τοποθετηθείτε επί του συνόλου των λεχθέντων, αλλά βλέπετε καθόλου ως κουκουέ ψήγματα υποκρισίας όλη αυτή την αντιπαράθεση? Κοιτάξτε, κάποιος που γεννήθηκε όταν ξεκίνησε η δίκη τώρα είναι 8 χρονών. Θα μπορούσε η δίκη να έχει τελεσιδικήσει και σε τρίτο βαθμό και τώρα να μην συζητάμε για αυτά τα πράγματα, να έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση. Άρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς που κυβέρνησαν τα τελευταία 8 χρόνια, και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη. Ένα. Δεύτερον, αν κάποιος ήθελε να τελειώσει το ζήτημα, θα έπρεπε να πει το αυτονόητο. Ότι η εγκληματική Χρυσή Αυγή είναι τέτοια. Εννοείται ότι είναι η καθυστέρηση σκόπιμη. Όπως σκόπιμη, ξεσκόπιμη, πάντως 8 χρόνια καθυστέρηση. Υπάρχει μια γενικότερη καθυστέρηση στην απολογή της δικαιοσύνης. Για ένα τέτοιο ζήτημα. Αυτό έλεγε σήμερα και ο κύριος Τουρνάρης. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ζήτημα αυτό. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αφορά και στις επενδύσεις αυτό. Ναι, αλλά πώς γίνεται αγωνιστές να διώκονται μέσα σε μια νύχτα και το δικαστήριο να αποφασίζει μέσα σε τρεις μέρες για να διωχθούν και πρωτόδικα και σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχει μια επιλεκτική στάση της δικαιοσύνης και των κομμάτων μεταξύ αυτών. Δεύτερον, αν κάποιος ήθελε να αποκλείσει τη Χρυσή Αυγή, θα έπρεπε να πει το εξής: ότι είναι εγκληματική οργάνωση γιατί είναι ναζιστική. Και να τελειώσει η συζήτηση. Εμείς το είπαμε. Και να τελειώσει η συζήτηση. Εμείς το είπαμε. Αν λοιπόν λέγαμε αυτό, η συζήτηση θα είχε τελειώσει. Ανταυτού. Ήρθε μία τροπολογία, ήρθε η αρχική συζήτηση κάνοντας απαράδεκτες γενικεύσεις για το θέμα, με τον όρο εγκληματική οργάνωση, όχι βεβαίως και τόσο πρωτότυπες, γιατί έχουν πάρει την μπάσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικεύσεις τέτοιες που ανοίγουν την κερκόπορτα, την απαράδεκτη, της θεωρίας των δύο άκρων. Δηλαδή στην ουσία των δύο θανάσιμων εχθρών, του κομμουνισμού και του φασισμού. Γιατί και σε αυτή τη χώρα που ζούμε και είμαστε συγκεκριμένοι και γνωριζόμαστε, όποια πέτρα και να σηκώσεις, έχει τον αγώνα των κομμουνιστών ενάντια στο φασισμό και για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στον τόπο αυτών. Γι' αυτό εμείς έχουμε συνείδηση ότι ο ναζισμός, ο φασισμός, πολεμιέται και νικέται με τους αγώνες του λαού, με ισχυρό εργατικό κίνημα, που βάζει αυτούς τους ούλτρα συστημικούς τύπους εκεί που πρέπει, δηλαδή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Κοιτάξτε, και από τη συζήτηση προκύπτει ότι δυσκολεύονται τα τρία κόμματα εδώ του κεφαλαίου να βρουν διαφορές ανάμεταξύ τους, γιατί ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απασχολούν το λαό μας. Σε τελευταία ανάλυση, επειδή η συζήτηση ξεκίνησε στον κύκλο αυτών της οικονομίας για την επόμενη μέρα από την σχετική ερώτηση, θέλουμε να πούμε το εξής. Η επόμενη μέρα θα έχει αντιλαϊκή κυβέρνηση. Θα βρεθεί ο τρόπος να γίνει η κυβέρνηση. Άλλωστε, ανερυθρίαστα συζητάνε και παζαρεύουν. Ο Ριζοσπάστης προχθές έλεγε ότι έρχεται υπερμνημόνιο. Μα υπάρχει υπερμνημόνιο και είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υιοθετείτε αυτό. Φυσικά, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο ήδη γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, για το πού θα πάνε τα κονδύλια του σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη κτλ., για την οποία και τα τρία κόμματα εδώ συμφωνούν. Άρα, για εμάς είναι εξαιρετικά εκβιαστικό για την επόμενη μέρα να λένε και τα τρία κόμματα εδώ, το καθένα με τις αποχρώσεις και τις διαφορές του, αλλά η ουσία δεν αλλάζει, πως αφού σας έχω κάνει όλα τα καλά που σας έχω κάνει και σας έχω σώσει, όπως σας έχω σώσει, ξαναψηφίστε με για να υπάρχει σταθερότητα, αυτοδύναμα μεν λέει ο ένας, ή με προοδευτική κυβέρνηση λέει ο άλλος, ή κάπως σαν μπαλαντέρ λέει εσείς ο τρίτος. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχετε πουθενά? Όχι, εμείς συμμετέχουμε. Έχει γίνει παρεξήγηση. Δεν συμμετέχουμε με τα άλλα κόμματα. Εμείς δεν συγκυβερνούμε με όλους αυτούς που έχουν ψηφίσει. Μνημόνια που ορκίζονται στο κέρδος, που είναι το εμπόδιο για όλα. Εμείς υποστηρίζουμε. Αν είχε ενεργότερο ρόλο το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα είχαν αποτραπεί με βάση αυτά που λέτε πολλά από τα δεινά? Όχι, γιατί ένα ΚΚΕ εγκλωβισμένο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να είναι κανείς έξω και να πετάει πέτρες. Ένα κομμουνιστικό κόμμα εγκλωβισμένο σε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί για Θεό του την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, θα ήταν ο λαός μας αφοπλισμένος και αδυνατισμένος. Όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο αν ο λαός το αποφασίσει, είναι έτοιμο να το εφαρμόσει από την πρώτη μέρα. Όμως όχι να βάλουμε ως κυβέρνηση, εννοείται. Φυσικά, ως κυβέρνηση. Μαζί με το λαό και βγάζοντας από τη μέση το μεγάλο εμπόδιο. Ποιο? Το μεγάλο εμπόδιο είναι το κέρδος. Το μεγάλο εμπόδιο είναι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που κάνουν κουμάντο. Το μεγάλο εμπόδιο είναι το κεφάλαιο, για το οποίο πίνουν νερό και τα τρία κόμματα εδώ, εντάξει, το καθένα με τις αποχρώσεις. Δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις δηλαδή σε αυτή την κυβέρνηση? Δηλαδή, εμείς υποστηρίζουμε έστω
να συμφωνήσετε στο εξής. Ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, τα φαντς, τα κοράκια δηλαδή. Γι' αυτό και δυσκολεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ να σας πει αν είναι κοστοβόρο ή όχι το πρόγραμμά του. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι θα χάσουν αυτοί οι κύριοι, θα χάσουν αυτοί οι λεβέντες. Αν λοιπόν είναι έτσι, εμείς υποστηρίζουμε σε τελευταία ανάλυση πόσες τροπολογίες καταθέσαμε. Για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν ήταν σε αυτές τις χθεσοβραδινές διακοσμές. Όχι, ήταν ένα μήνα πριν. Για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Για πείτε μου, αυτές οι ρηξικέλευτες, ας πούμε, προτάσεις που δεν εντάσσονται να πει κανείς τόσο πολύ στο πρόγραμμα εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί καταψηφίστηκαν. Καταψηφίστηκαν τελικά γιατί θίγουν την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Γιατί θίγουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα τα πράγματα είναι λίγο πιο σαφή. Θα ιτηθεί αυτή η πολιτική που γεννά φτώχεια, ανεργία, ακρίβεια και στις εκλογές μπορεί να γίνει ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση αν ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει πολιτική ρήξης με αυτή την κατάσταση. Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ονομάζονται Νατοϊκά Εδάφη. Από τα πιο επίσημα χείλη και του ΝΑΤΟ φυσικά και της ελληνικής άρχουσας τάξης και της τουρκικής. Και όποτε υπάρχει κάποια σχετική ένταση, το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι βγαίνουν και λένε βρείτε τα οι σύμμαχοι, και εδώ που τα λέμε οι αστικές τάξεις των χωρών, αυτές οι σύμμαχοι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα ας μην υποκρίνονται εδώ τα άλλα κόμματα. Ετοιμάζεται επώδυνος συμβιβασμός για όλα τα ζητήματα και για τη συνεκμετάλλευση και για τα υπόλοιπα, και γι' αυτό εμείς θεωρούμε απαράδεκτο να υπάρχει εφησυχασμός προς τον ελληνικό λαό. Αντιθέτως, τον καλούμε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τους νατοϊκούς φωνιάδες, να αντιμετωπίσει την πολιτική των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που θέλουν να επενδύσουν και στο πετρέλαιο. Με άξονα και τα ενέργεια, κοιτάσματα, την ενέργεια. Τα κοιτάσματα και τα σχετικά και άλλα γεωστρατηγικά ζητήματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν τέτοιες business. Μιλάτε για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, αυτό λέτε. Όχι, λέω ότι αυτό ετοιμάζεται. Αυτό είναι φανερό. Ετοιμάζεται. Αυτό είναι φανερό. Και με όχημα τους μεγάλους ομίλους, την Exxon Mobil κτλ. Και όλο το παιχνίδι που παίζεται, που εμπλέκεται και το Κυπριακό και άλλα. Αυτά είναι περίπου συζητημένα και οριοθετημένα. Και γι' αυτό το λόγο εφησυχασμός είναι απαράδεκτος και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε πως η χώρα μας πρέπει να απεμπλακεί από αυτή τη συζήτηση και από τον πόλεμο που αυτή τη στιγμή συμβαίνει και κομμάτι του είναι και αυτά που ζούμε εδώ πέρα και να χαράξει μια ειρηνική πορεία.